και καθόλου απλά και πολλά από αυτά είναι και πολύ επικίνδυνα. Και πολλά από αυτά τα φυσικά τα αποθούμε για να μην βγαίνουμε έξω με τον Κλάσνικοφ, έτσι, βρίσκονται στο κάτω μέρος του, στα 5 έκτα του παγόβουνου. Αυτό που καλείται να κάνει ο συγγραφέας είναι να μπορεί με τρόπους και ο θεατρικός συγγραφέας να χωρίς να τα λέει, να τα ανακαλύ, να τα φέρνει στο φως αυτά τα 5 έκτα. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι όταν μιλάει ο Ρέστης και λέει «Ναι, θα φάω τώρα», ότι πίσω κρύβονται κόσμοι, ας πούμε. Ή όταν, ας πούμε, μιλάω για τον Ορέστη και δεν λέω, γιατί υπάρχει μια άλλη βασική συμβουλή προς τον μελλοντικό συγγραφέα. Show not tell. Δεν θα πω, λοιπόν, ο Ορέστης σήμερα αισθάνεται έτσι και έτσι, του συμβαίνει αυτό και αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν μιλάει και κάνει εκείνο και εκείνο. Αυτό είναι καταστροφή για τον συγγραφέα. Εσύ πρέπει να μιλήσεις σαν συγγραφέας πολύ, πολύ στο απ' έξω. Και να αφήσεις όλο αυτό το πεδίο στον αναγνώστη να μπορέσει μόνος του να κάνει την αναγωγή. Γιατί τι γίνεται, ο αναγνώστης αντικαθεστήρει τον εαυτό του πάνω στον ήρωα. Γιατί όλα αυτά τα έχουμε ζήσει όλοι, εν τέλει. Γιατί και τον Άμπλετ τον έχουμε ζήσει όλοι με έναν τρόπο, γιατί κάνουμε τις μεταθέσεις μας πάνω εκεί, σε αυτή την ιστορία, έξω που την βλέπουμε 100 φορές. Και τις αρχές τραγωδίες και τέτοια. Αυτό είναι το όμορφο της τέχνης.